Αντιμέτωποι με τη σκληρή πραγματικότητα βρίσκονται καθημερινά εκατοντάδες καταστηματάρχες. Δεν τους αρκεί η οικονομική κρίση, τα χαράτσια και η μειωμένη αγοραστική κίνηση, ταλαιπωρούνται και από τις πάσεις φύσεως φθορές και κακοτεχνίες των δρόμων. Μια ισχυρή νεροποντή είναι ικανό στοιχείο να αναδείξει τα προβλήματα και να δημιουργήσει τον τέλειο εκρηκτικό μηχανισμό που θα κάνει τον καθένα να εξαντλεί την υπομονή του, αφού πρέπει να πολεμήσει με λάσπες και νερά. Και αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι της Φωσκόλου, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται τα μαγαζιά μας. Εδώ καθημερινά όταν θα βρέχει, όλα αυτά τα χρόνια, αντιμετωπίζουμε λάσπη, νερά, μπαίνουν μέσα στα καταστήματα και δεν ενδιαφέρεται κανένας, ούτε οι πρώην, ούτε οι μη. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι η χώρα είναι σε άθλια κατάσταση. Εμείς επενδύουμε χιλιάδες ευρώ στα μαγαζιά μας. Είμαστε επαγγελματίες πολλά χρόνια. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε από αυτό το χάλι στη Ζάκυνθο και στη Φωσκόλου. Παίρνουμε τηλέφωνα, ξαναπαίρνουμε και με την προηγούμενη δημοτική αρχή. Και τώρα θα το φτιάξουμε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει να φτιαχτεί, πρέπει εκείνο, πρέπει το άλλο. Τίποτα. Λόγια. Δεν είναι μόνο η Αλεξάνδρου Ρώμα αγορά. Έχει και η Φωσκόλου πολύ αξιόλογα καταστήματα. Γιατί όταν ακούω στα μέσα ενημέρωσης, μόνο για την Αλεξάνδρου Ρώμα μιλάνε. Και το πρόβλημα το έχουμε εμείς με τα νερά. Τα αυτονόητα όμως, τα απλά. Όχι να φτιαχτεί ο δρόμος, ξέρουμε ότι δεν μπορεί να φτιαχτεί ο δρόμος. Μπορεί όμως να κλειστούν κάποιες τρύπες. Έρχονται Χριστούγεννα. Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα? Έτσι θα περάσουνε? Δεν θα μπει ψυχή δηλαδή μέσα? Δεν πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα απλά? Η Δημοτική Αρχή γνωρίζει το πρόβλημα, αλλά δυστυχώς έλλειψη χρημάτων στάση εμπορίου. Δεσμεύεται όμως να το εξετάσει και άμεσα να λάβει τα μέτρα της. Είναι μια απαράδεκτη και αδιανόητη ιστορία. Κανένας δεν έχει παρέμβει. Θα προσπαθήσουμε τώρα. Μέσα σε 2 μήνες δεν είναι δυνατόν να λύσουμε όλα τα προβλήματα της Ζακύνθου, που είναι πολύ μεγάλα και κυρίως τα οικονομικά, όπως εκφράσανε και οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες εδώ. Πράγματι, η οικονομική κατάσταση, όπως την έχουν περιγράψει πολλές φορές, είναι τραγική στο Δήμο. Παρά τις υποσχέσεις, οι καταστηματάρχες δεν φαίνεται να πείθονται. Είναι περισσότερο αγανακτισμένοι από τη μάλλον αδιάφορη στάση των πρώην και νυν δημοτικών αρχών, ενώ αισθάνονται εγκαταλειμμένοι και ζητούν λύση. Σε διαφορετική περίπτωση, μόνη οδός ή προσφυγή στη δικαιοσύνη.